Σε πρωτοφανή επίπεδα έχουν φτάσει πλέον οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, όπου σε μόνιμη βάση 4,3 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να μηδενίσουν τα χρέη τους. Από αυτούς, 1.800.000 είναι αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης και ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο τα έχουν υποστεί. Αν επιβάλλατε 10 δισεκατομμύρια πρόσθετα αχρίαστα μέτρα σε φόρους και εισφορές που τσάκισαν τη μεσαία τάξη, για να έρθετε τώρα να επιστρέψετε 1 δισεκατομμύριο από αυτούς που πήρατε 10. Δεν εξαπατώνται άλλο οι πολίτες. Το βασικό χρέος στις εφορίες είναι ήδη 103 δις, ενώ με τις προσαυξήσεις φτάνει το χρέος της χώρας 185 δις. Από αυτά τα 16,8 δις θεωρούνται ανεπίδεκτα ίσπραξης. Δραματική όμως είναι και η αύξηση των νέων χρεών που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2018. Όπως δείχνει το γράφημα της Καθημερινής, ξεκίνησαν κάτω από το 1 δις τον Ιανουάριο και ήδη πλησιάζουν τα 8 δις, ενώ μόνο το Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 1 δις 400 εκατομμύρια. Είχαν πολύ μεγάλο φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση. Θα ήρθε χθες στη Βουλή και το θέμα της μείωσης του ένφια, αλλά και το ζήτημα για τις επιχειρήσεις. Όλο αυτό κάνει ένα πακέτο που έχει και πράγματα που είναι για να βοηθήσουν να τονώσουν την οικονομία από τη μεριά των εισφορών και από τη μεριά των δαπανών. Αρνητικά ρεκόρ όμως καταγράφει και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, όπου τα συνολικά χρέη το Σεπτέμβριο έφτασαν στα 34,35 δις από 33,8 ένα τρίμηνο πριν. Από αυτά, οι νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2018 είναι 74 εκατομμύρια ευρώ και προέρχονται από περίπου 16.000 νέους οφειλέτες. Η δραματική κατάσταση φαίνεται από το γεγονός ότι ήδη το Σεπτέμβριο υποβλήθηκαν πάνω από 3.000 αιτήσεις για εξοδικαστική ρύθμιση, ενώ παραμένει ενεργή μόνο μία στις τρεις ρυθμίσεις από το σύνολο των 400.000.